Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών Α, την κυρία Ειρήνη Παπαθεοδούλου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Μπορείτε να μας πείτε αν γνωρίζατε από πριν για αυτή την περίπτωση? Εμείς ενημερωθήκαμε μετά από, από μέρους της αστυνομίας, όταν έπρεπε να πάρουμε το παιδί και τα υπόλοιπα παιδιά υπό την ευθύνη μας, από τη στιγμή που θα γινόταν η σύλληψη της μητέρας. Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη, η όλη διερεύνηση της υπόθεσης από μέρους των υπηρεσιών μας, και το θέμα το παρακολουθούμε πολύ στενά. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε αυτό το περιστατικό, το Γραφείο Ευημερίας δεν γνώριζε για αυτή την περίπτωση εκ των προτέρων, κύριε Παπαθεοδούλου, έτσι ώστε τα παιδιά να μην είναι μαζί με τη μητέρα? Ναι, οι υπηρεσίες πάντοτε παρακολουθούν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να απομακρύνουμε τα παιδιά από τις οικογένειες τους. Αυτό είναι το τελευταίο μέτρο που θα μπορούμε να που παίρνουμε στις περιπτώσεις που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος, κινδυνεύουν τα παιδιά στο περιβάλλον τους. Απλώς η παρακολούθηση των οικογενειών όταν έχουν προβλήματα γίνεται από μέρους των υπηρεσιών μας. Επειδή φτάσαμε όμως εδώ να έχουμε να κάνουμε με αυτό το περιστατικό, δεν φαινόταν, εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να απομακρύνονται με ευκολία από τις οικογένειες τους τα παιδιά, αλλά το σημερινό θέμα που φαίνεται να μαχαίρωσε το παιδί, δεν το βλέπαμε να ερχόταν. Ήταν μια κατάσταση που μπορούσε να επικρατήσει το δεν απομακρύνουμε με ευκολία τα παιδιά από τις οικογένειές τους, ή είναι μια περίπτωση που ενδεχομένως να φαίνονταν τα σημάδια ότι κάτι έρχεται? Ναι, σε αυτόν το στάδιο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι λεπτό το θέμα και είναι πρόωρο να πω και δημοσίως οτιδήποτε στο παρόν στάδιο. Θα μελετηθεί και από μέρους μας ξανά το θέμα μετά από αυτή την εξέλιξη και θα ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις. Λοιπόν, κύριε Παπαθεοδούλου, για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Σήμερα η εφημερίδα Φιλελεύθερος φέρνει στο φως και την προσωπική ιστορία μιας άλλης ανήλικης. Εμείς δεν θα εστιάσουμε στην ιστορία αυτού του κοριτσιού. Θέλουμε όμως να μας πείτε για τις δομές που έχει, αν έχει το κράτος, για ανηλίκους με ειδικές συνθήκες. Ναι, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας λειτουργούν κάποια προγράμματα παιδικής προστασίας που αφορούν παιδιά μέχρι 12 χρονών, 13-14 χρόνων για παιδικής προστασίας και εφηβικούς ξενώνες που είναι για παιδιά εφηβικής ηλικίας. Τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν για παιδιά τα οποία αναλαμβάνουν είτε τα γονικά δικαιώματα οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, είτε απαιτείται η μετακίνησή τους από τις οικογένειες, γιατί οι συνθήκες του περιβάλλοντος τους απαιτούν τη μετακίνησή τους. Μάλιστα. Κύριε Παπαθεοδούλου, σας ευχαριστώ.